Την 30 Εβδόμου 2010, πρωινές ώρες, κλιμάκιο αστυνομικών 20 περίπου των αριθμών της αστυνομικής διεύθυνσης Λακωνίας, μετέβη στην αγροτοδασική περιοχή Μπαμπά και Νιαχτή, του δημοτικού διαμερίσματος στα ηγέτης του Δήμου Μιστρά και προέβη στην εκρίζωση 900 δεντρυλίων κάναβης, ύψους 1,5 έως 3 μέτρων. Η εν λόγω φυτεία παρακολουθούνταν από 28 Εβδόμου 2010 από άνδρες του αστυνομικού τμήματος περιφέρειας Σπάρτης και του τμήματος ασφαλείας Σπάρτης. Και αφού εκτιμήθηκε ότι είχε εγκατεληθεί από τους άγνωστους καλλιεργητές, αποφασίστηκε και η εκρήλωση του δεντρυλίου κάναβης. Η εν λόγω χασισοφυτεία καλλιεργούνταν συστηματικά και ποτίζονταν μέσω παλαιάς δεξαμενής. Είναι μία από τις μεγαλύτερες φυτείες που έχουν βρεθεί στον νομό Λακωνίας και από τα ευρήματα που εγκαταλείφθηκαν από τους άγνωστους καλλιεργητές και περισυνελέγησαν από αστυνομικούς του Γραφείου Κλιματολογικών Έρευνων, υφίσταται αισιοδοξία ως προς την ανακάλυψη των αγνώστων δραστών. Από τις αρχές του έτους 2010 έχουν αποκαλυφθεί άλλες δύο χασισοφυτείες, μία 20 δεντρυλίων με άγνωστο δράστη και μία με 11 δεντρύλια κάναβης στην περιοχή Νεάπολης Λακωνίας, όπου ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γηθείου. Μπορούμε να υπολογίσουμε τα οικονομικά ωφέλη από αυτή τη μεγάλη καλλιέργεια? Από τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δηλαδή των 900 δεντρυλίων, είναι τεράστια τα οικονομικά ωφέλη και πιθανολογούμε ότι τα άτομα είναι περίπου 5. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.